Φωνικό αποδείχθηκε το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Ένας 50χρονος έχασε την ζωή του καθώς παρασύρθηκε από χήμαρο ενώ βρισκόταν στο όχημά του στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας, καθώς οι καταστροφές είναι μεγάλες μετά το πέρασμα της ισχυρής καταιγίδας, ενώ υπήρχαν αναφορές και για αγνοούμενους. Στην Αγία Πελαγία και την Λιγαριά καταγράφηκαν εικόνες καταστροφής, με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Κατολισθήσεις και δυσκολίες στην μετακίνηση των οχημάτων παρατηρήθηκαν και στον βόρειο οδικό άξονα, ενώ κυκλοφοριακό χάος επικράτησε ακόμα και σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καθώς πρόκειται για μια πολύ δύσκολη μέρα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ενώ μήνυμα μέσω του 112 εστάλει από την πολιτική προστασία στους κατοίκους του Λασιθίου, προειδοποιώντας για πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στην περιοχή.